Ακριβώς που φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία πατάει γερά στα πόδια της και την πρόθεση ψήφου όπου εδώ είναι τα λοιπά κόμματα που είναι 3,1 ημέρα, 25 η χρυσή αυγή, 2% 1,3 πλέψη ελευθερίας, 7,4 φτάνει όσοι δεν έχουν αποφασίσει. Η Νέα Δημοκρατία όμως φτάνει στο 42% 0,9% της, ε, της και με το ΣΥΡΙΖΑ 24,8%. Μια πολύ να... μεγάλη διαφορά, Λεωνίδα. Πολύ μεγάλη διαφορά και τσιμπάει μάλιστα και μονάδα η Νέα Δημοκρατία. Τέσσερις μήνες και κάτι αφού το εξελέγει από τον ελληνικό λαό. Τώρα να δούμε πώς κρίνεται τα τώρα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης. Βλέπουμε ότι τα θετικά είναι 40,6% και μάλλον θετικά είναι στο 27,4%. Δηλαδή αν Κάνουμε το άθροισμα, βγαίνει στο 68% και τα αρνητικά, μάλλον αρνητικά, είναι στο 28,8%. Τώρα, τη ζητήθηκε και η γνώμη για τον Κυριακό Μητσοτάκη σε σχέση με πριν. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ότι είναι στο 48,2% καλύτερη, το ίδιο καλή στο 20%. Ε, φτάνουμε δηλαδή στο 68,2%. Χειρότερη το ίδιο κακή, 6,8% και 21,4% αντίστοιχα, στο 28,2%. Να πάμε Από εκεί... όμως και στην επόμενη κάρτα, Λεωνίδα Καπερναράκο, οποία... για το αν πιστεύουν. Ναι. ότι στις προεκλογικές υποσχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και αν θα μπορούμε... υλοποιήσει τις προεκλογικές υποσχέσεις της η κυβέρνηση. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι πατάει γερά στα πόδια της η κυβέρνηση καθώς είναι, ναι, όλες τις ε, βασικές εκλογικές υποσχέσεις είναι στο 11,2%, ναι στις περισσότερες 34,6%. Καταλαβαίνουμε εδώ ότι και κάποιες αρκετέ στο 35,6%. Αν τα αφήσουμε τώρα φτάνει στο 81,4%. Ε, από εκεί πέρα έχουμε και ότι όχι, δεν θα τις υλοποιήσει μόλις 16,4%. Να επιστρέψουμε όμως και στην πρόθεση ψήφου για να δούμε και την αρχική κάρτα, την κάρτα η οποία δείχνει τα ποσοστά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, όπου μάλιστα είπαμε ότι ήταν και αρκετά μεγάλη η διαφορά, Λεωνίδα. Βέβαια είναι 42,9% η Νέα Δημοκρατία, και να σας πω ότι ήταν 41,8 το προηγούμενο Σεπτεμβρίο από τη ΜΑΡΚ, όπου είχε κάνει την, ε, την ίδια δημοσκόπηση, δηλαδή αυτό που λέμε 1,1, έχει τσιμπήσει μια μονάδα και κάτι. Ενώ ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 24,8 και ήταν στην μέτρηση του Σεπτεμβρίου στο 25,7, δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση έχασε μια μονάδα. Όπω να πούμε ότι, παράδειγμα, και το κίνημα αλλαγή από 6,7% που είχε μετερηθεί το Σεπτέμβρη έχει φτάσει στο 6%. Πάντω, η διαφορά ε, είναι ε, μεγάλη και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει η εμπιστοσύνη. Τέσσερι μήνε και μετά, όπω είπαμε, που εξελέγει η Νέα Δημοκρατία ω κυβέρνηση, υπάρχει εμπιστοσύνη από, τον, ε, από το λαό. Για τι υποσχέσει, είπαμε 81,4% φτάνει το ποσοστό αυτό της εμπιστοσύνης του κόσμου. Μάλιστα. Λεωνίδα Καπερναράκο, σε ευχαριστούμε.